Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μία διαπίστωση έχουμε να κάνουμε με ένα νομοσχέδιο το οποίο στην πραγματικότητα καλύπτει δύο μεγάλους τομείς, έρευνα και παιδεία. Έχουμε στην πραγματικότητα δηλαδή δύο νομοσχέδια τα οποία μεταξύ τους δεν συνδέονται με κανένα τρόπο. Θα ήθελα πρώτα να επισημάνω ότι δυστυχώς κανένα από τα δύο τμήματα του νομοσχεδίου δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο πραγματικής διαβούλευσης. Και λυπάμαι πολύ, κύριε Υπουργέ, που εμπιστευτήκαμε τον Εθνικό Διάλογο και συμμετείχαμε σε αυτόν καλόπιστα, ενώ το Υπουργείο δεν διστάζει να φέρει καταιγισμό διατάξεων οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο καμιά συζήτηση και οι οποίες δεν είναι ρυθμίσεις τρέχουσες, τις οποίες θα μπορούσε κανείς να δικαιολογήσει με βάση το επίγον, αλλά είναι ρυθμίσεις δομικές, οι οποίες σταδιακά μεταβάλλουν όλο το πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Δεκάδες είναι οι ρυθμίσεις που έχουν έρθει από τον Γενάρη του 2015 με τον τρόπο αυτό και σταδιακά βιώνουμε μια πραγματικά μεγάλη μεταβολή του όλου συστήματος και της φιλοσοφίας του. Λίγες παρατηρήσεις για το καθένα από τα δύο μέρη του νομοσχεδίου, τα οποία μέρη ούτε έχουν μεταξύ τους καμία συνοχή, αλλά ούτε και το κάθε μέρος έχει συνοχή το ίδιο. Είναι αμάλγαμα διατάξεων, πολλές από τις οποίες ρυθμίζουν κατά τρόπο, θα έλεγα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη φωτογραφικό γιατί δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά κατά τρόπο ο οποίος δεν αποδίδει καμία γενικότερη φιλοσοφία, ρυθμίσεις οι οποίες αφήνουν την υποψία ότι δεν έχουν γίνει για άλλο λόγο παρά για να αντιμετωπίσουν με εντελώς στιγμαίο τρόπο ζητήματα τα οποία εμφανίζονται κατά τρόπο όμως μόνιμο στην παιδεία ή στην έρευνα. Στο κομμάτι της έρευνας διαπιστώνω ότι έχουμε μία φιλοσοφία εντελώς διαφορετική από εκείνη η οποία θα έπρεπε αυτή την ώρα να προταχθεί. Η χώρα χρειάζεται την έρευνα για να μπορέσει να απελευθερώσει τις οικονομικές εκείνες δυνάμεις που θα τις επιτρέψουν να ανακάμψει. Το νομοσχέδιο, αντί να βοηθήσει στην απελευθέρωση αυτή, συμβάλλει στην περαιτέρω κρατικοποίηση της έρευνας και στην απομάκρυνση της έρευνας από την οικονομία. Η ευρύτατη αλλαγή του 43-10 που επιχειρείται, επαναλαμβάνω ότι έχει γίνει χωρίς καμία πραγματική διαβούλευση. Κανένα από τα ουσιαστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η έρευνα στην Ελλάδα δεν λαμβάνεται υπόψη από το νομοσχέδιο. Για παράδειγμα, ποιες είναι οι ρυθμίσεις για να σταματήσει η φυγή των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Επικρατεί η υπουργοκεντροποίηση και η κρατικοποίηση με όλα τα κομβικά σημεία λειτουργίας και διοίκησης των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, καθώς και εν γέννη τα όργανα της ερευνητικής πολιτικής να περνούν στα χέρια του Υπουργού Παιδείας ή προσώπων που αυτός επιλέγει. Καταργούνται σημαντικές επιδιώξεις της εθνικής στρατηγικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως είναι η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δημοσίων ερευνητικών οργανισμών, το άρθρο 4. Υποβαθμίζεται η ΕΣΕΤΑΚ, καθώς καταργείται η υποχρέωση για ψήφιση της ΕΣΕΤΑΚ από τη Βουλή, αν και νομίζω ότι σε αυτό έχετε τελικά επανέλθει, έτσι. Τουλάχιστον ένα καλό σημείο. Υποβαθμίζεται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και ο σχεδιασμός της ερευνητικής πολιτικής, που ανήκε κατά τον 43-10 σε αυτήν και περνά στα χέρια των δομών του Υπουργείου με αποτέλεσμα να έχουμε περαιτέρω υπουργοκεντροποίηση της διαδικασίας. Καταργείται η συμμετοχή στο εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο των Ερευνητικών Κέντρων εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και έχουμε στη θέση τους εκπρόσωπο του Υπουργού Παιδείας. Το ΕΣΕΚ παραμένει ως συμβουλευτικό όργανο με ασαφείς αρμοδιότητες. Δεν συμμετέχει πλέον στο σχεδιασμό της πολιτικής, αλλά παρακολουθεί απλώς την εφαρμογή της. Τη σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Μελών ΕΣΕΚ ορίζει η πολιτική ηγεσία, αφού την αποτελούν άτομα που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, ενώ στο 43-10 οριζόταν από τους προεδρεύοντες ή εκπροσώπους της Συνόδου των Πριτάνιων ΑΕΙΤΕΙ της χώρας, ενώ επιχειρείται και έλεγχος της διαδικασίας επιλογής των μελών του ΕΣΕΚ από τον Υπουργό Παιδείας. Μπορεί, κύριε Υπουργέ, να διαλέξετε εσείς
κατάλληλους, αλλά η διαδικασία την οποία ακολουθούμε δεν είναι κατάλληλη. Το Υπουργείο θα έπρεπε να περιορίζεται σε ένα ρόλο εντελώς επιτελικό και να αφήσει την επιλογή των προσώπων σε φορείς οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να το κάνουν, διότι εσείς μπορείτε να είστε σήμερα ακαδημαϊκός και να ξέρετε τα θέματα και μπορεί η δική σας επιλογή να είναι η καλύτερη, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό θα γίνεται και στο μέλλον, διότι οι υπουργοί, όπως ξέρετε, αλλάζουν και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Η συγχώνευση, η διάσπαση, η κατάργηση των ερευνητικών κέντρων και Ινστιτούτων γίνεται πλέον με νόμο και όχι με πιδέλτα όπως προβλέπονταν από το 43-10. Απαλήθεται η δυνατότητα πόρων για ένα ερευνητικό κέντρο απανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και για δάνεια και, καθώς και τα δάνεια και τα κίνητρα για τους ερευνητές. Θα προτιμούσα, κύριε Υπουργέ, να είχαμε τη δημιουργία ενός μεγάλου κέντρου ερευνητικού, το οποίο να συντονίζει το σύνολο της έρευνας της χώρας, αλλά το κέντρο αυτό να μην είναι κρατικό, να μην είναι καρτικοκεντρικό, να είναι κέντρο που θα ανήκει στις δυνάμεις της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα, τις θεσμικές δυνάμεις, με τη συνεργασία πάντοτε του κράτους, αλλά με πρόταξη της οικονομικής ανάπτυξης. Φυσικά αυτό προϋποθέτει συγχρόνως να υπάρχει και σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο προφανώς αυτή την ώρα λείπει από τη χώρα μας. Η αξιολόγηση του προσωπικού των ερευνητικών κέντρων γίνεται από επιτροπές που αποτελούνται και από ερευνητές του ιδίου κέντρου. Έτσι δεν μπορεί να είναι αντικειμενική η κρίση. Ο Εθνικός Κατάλογος Κριτών περιλαμβάνει μόνο ημεδαπούς, έχουν φύγει οι αλλοδαποί, πάβονται τα περιφερειακά συμβούλια. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε κάποια υπόνοια για τον έλεγχο στις αξιολογήσεις με την κατάργηση του ισχύοντος ΕΣΕΤ. Στο ένα λεπτό που μου μένει θα πω 2-3 σκέψεις για το κομμάτι της παιδείας. Ακούστηκαν πολλά και εδώ, κύριε Υπουργέ, λείπει η γενική θεώρηση ενός πλαισίου το οποίο να μας δείξει προς τα που θέλει να έρθει σε τελική ανάλυση η κυβέρνηση. Φοβάμαι ότι έχουμε διατάξεις που κατεδαφίζουν ένα σύστημα το οποίο τα τελευταία χρόνια παρουσίασε μια μεγάλη θεσμική βελτίωση και έχουμε διατάξεις οι οποίες το αποδομούν κατά τρόπο, θα έλεγα, εντελώς άναρχο. Την τελευταία ώρα έχουν κατατεθεί περισσότερες από 9 τροπολογίες, τις οποίες δεν μπόρεσα να μελετήσω, τις είδα διαγώνια. Ορισμένες από αυτές δημιουργούν μια άμεση αντίδραση. Θα ήθελα να σχολιάσω ειδικότερα τη δυνατότητα που παρέχεται στους ομότιμους να διδάσκουν στα έτη και όχι μόνο στα μεταπτυχιακά. Αν θέλουμε να έχουμε παράταση του ωρίου ηλικίας, αυτό είναι κάτι συζητήσιμο και κάτι που ενδεχομένως να πρέπει να γίνει. Αλλά να έχουμε καθηγητές οι οποίοι έχουν αποχωρήσει και έρχονται να κάνουν προπτυχιακά μαθήματα για να συμπληρώνουν ανάγκες του Πανεπιστημίου χωρίς να συμμετέχουν στη διοίκηση και χωρίς να είναι μέλη των τομέων οι οποίοι ορίζουν και ελέγχουν τη διδασκαλία, αυτό είναι απαράδεκτο. Η διαδικασία εκλογής των μελών ΔΕΠ δικαίως μεταβάλλεται. Πρέπει πραγματικά να περάσουμε σε ένα καλύτερο σύστημα. Το 15 μελές μου φαίνεται ότι είναι ένας καλός αριθμός για την επιλογή των καθηγητών, διότι έχει αποτύχει το σύστημα των 7 μελών επιτροπών. Και είναι επίσης ορθό να γίνονται οι εκλογές αυτές πάντοτε παρουσία της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να υπάρχει διαφάνεια, η οποία δυστυχώς έχει εκλείψει με τα 7 μελή σώματα. Το 7% επί των ακαθαρίστων εσόδων για επιχειρηματικές δράσεις των μελών ΔΕΠ είναι πραγματικά ανήκουστο. Δηλαδή, τι θα πει επιχειρηματικές δράσεις? Αν αρχίσει ένας πανεπιστημιακός να πουλάει κάλτσες, θα του πάρετε το 7% στα ακαθάριστα? Και για να καταλάβω καλύτερα, γιατί δεν βάζετε την ίδια διάταξη και για τους βουλευτές και για τους υπουργούς? Δηλαδή, εσείς άμα βγάλετε ένα βιβλίο αύριο και το πουλήσετε, δεν το πουλάτε επειδή είστε υπουργός, θα το πουλάγατε χωρίς να είστε υπουργός? Γιατί δεν αποδίδετε κι εσείς το 15% στα ακαθάριστα των εισπράξεων οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας έχετε? Να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι οι πανεπιστημιακοί τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί μια τεράστια μείωση των αμοιβών τους και είναι λογικό να μπορούν να ασκούν ένα δεύτερο επάγγελμα, το οποίο φυσικά, όπως είναι γνωστό, υπόκειται σε μεγάλους περιορισμούς. Δεν είναι ανάγκη να τους παίρνετε το 7% στα καθάριστα και μάλιστα χωρίς να έχετε κάνει αποτίμηση του τι έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα που ισχύει το 7% στα καθαρά. Μία λέξη για τις καταλήψεις λέχθηκαν αρκετά και δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία σωστά ακούστηκαν από τους ομιλητές της δικής μου παράταξης. Θα κάνω ένα σχόλιο για το θέμα των καταλογισμών.
Η κυρία Αντωνίου μίλησε και μίλησε πολύ σωστά για το θέμα των καταλογισμών. Θα κάνω όμως μία διευκρίνηση, γιατί προφανώς ερμηνεύω και το πνεύμα της κυρίας Αντωνίου. Όταν μιλάμε για καταλογισμούς, δεν εννοούμε αυτούς οι οποίοι έγιναν εις βάρος εκείνων οι οποίοι ακολούθησαν υπουργικές αποφάσεις. Έχω στο νου μου τα 5 ονόματα των πανεπιστημιακών της Κρήτης, οι οποίοι καταλογίστηκαν με σημαντικά ποσά, επειδή ακολούθησαν απλώς μία υπουργική απόφαση. Το ελεγκτικό συνέδριο έκρινε ότι η υπουργική αυτή απόφαση ήταν παράνομη και τους καταλόγησε για τον λόγο αυτό, με τη σκέψη προφανώς ότι μπορούν με τη σειρά τους να αναστήσουν τα χρήματα αυτά αλλού. Είναι προφανές ότι μια τέτοια διαδικασία είναι αποδοκιμαστέα. Επομένως, όσον με αφορά, βρίσκω ότι για αυτούς τους συγκεκριμένους 5 είναι ορθή η άρση του καταλογισμού, όπως επίσης και για την περίπτωση Χάμζα, ενός καθηγητού, ο οποίος ανέλαβε δεύτερη θέση αμυστή και στη συνέχεια καταλογίστηκε για μείωση των αποδοχών από την πρώτη θέση, ενώ φυσικά αν είχε επιλέξει τη δεύτερη θα είχε περισσότερα χρήματα από ό,τι αν είχε την πρώτη. Ολοκληρώστε με αυτό, κύριε Κέφρυ. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και με μία τελευταία λέξη. Έχετε φέρει και μία διάταξη για την χρήση των ΕΛΚΕ για να καλύψουν τρέχουσες δαπάνες των πανεπιστημίων, διάφορες τρέχουσες δαπάνες. Σε μια εποχή όπου τα πανεπιστήμια δεν έχουν πλέον καθόλου χρήματα, είναι λογικό ένα ποσοστό, θα ήθελα να είναι μικρότερο το ποσοστό αυτό, αλλά είναι λογικό ένα ποσοστό να υπάρχει, και είναι επίσης λογικό οι Πριτάνες να έχουν χρησιμοποιήσει χρήματα για τους σκοπούς αυτούς και για το παρελθόν. Είναι λοιπόν καλό να διευκρινιστεί αυτό το οποίο ισχύει κατά τη γνώμη μου, ότι αυτή η διάταξη ερμηνεύει και όσα υπάρχουν μέχρι σήμερα, ώστε να μην έχουμε περιπτώσεις μελλοντικών καταλογισμών ανθρώπων οι οποίοι έχουν θυσιάσει σε τελική ανάλυση τη ζωή τους για να υπηρετήσουν το πανεπιστήμιο και κινδυνεύουν να βγουν με τεράστιους καταλογισμούς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Φωτσάκη.